Ακριβώς. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή που μου έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσω μια σχετικά ενδιαφέρουσα μελέτη που, όπως είπατε, αφορά σε ευρυτικές τεχνικές διάσωσης για επιπλεγμένους πολύποδες, παχύο σενδέρου με θετικό τον non-lifting sign και δύσκολη θέση, μια εμπειρία από δύο κέντρα αναφοράς. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη πανελλαδικά μελέτη και αν όχι η πρώτη παγκοσμίως ανάμεσα από τις ελάχιστες που αφορούν σε περιστατικά υβριδικών τεχνικών με ESD και EMR. Λίγα πράγματα όσον αφορά τις υβριδικές τεχνικές για χτομές ολικού πάχους. Πρόκειται για τεχνικές με συνδυασμό FTRD, Full Thickness, δηλαδή Resection Device, και EMR, Endoscopic Mucosa Resection, ή ESD. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα για αφαίρεση δύσκολων και βαριά ενωτικών αδενωμάτων με θετικό non-lifting sign. Υπενθυμίζω ότι θετικό non-lifting sign συνήθως έχουμε σε πολύποδους οι οποίοι προηγουμένως προσπάθησαν να αφαιρεθούν με EMR ή είχαν γίνει πολλαπλές βιοψίες στη θέση του πολύποδη, ακόμα και σε καρκίνο, ο οποίος διηθεί τον υποβλινογόνιο και προκαλεί νόση εκεί στην περιοχή, αλλά και σε πολύποδες που είναι σε δύσκολες θέσεις, στο παχύντερο και μεγέθους άνω των 25 χιλιοστών, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτούς και η τεχνική απομονήτηση ή FDRD. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να ανασκοπηθούν και να καταγραφούν 14 περιστατικά, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με συνδυαστικές τεχνικές διάσωσης, EMR plus FTRD και ESD plus FTRD, όπου δεν δύναται, όπως είπαμε, να χρησιμοποιηθούν οι προηγουμένες συμβατικές. Έγινε τότε μια αναδρομική ανάλυση των δεδομένων που αφορούσε την τεχνική επιτυχία, τον έλεγχο της μακροσκοπικής πλήρης εξαίρεσης, την ιστολογική επιβεβαίωση της αρμιδεν εκτομής, τα ανεπιθύμητα συμβάματα, ενώ στους ασθενείς έγινε και ενδοσκοπική παρακολούθηση στους 6, 12 και 24 μήνες. Αυτή θεωρείται μια μελέτη multi-center, η οποία διενεργήθηκε σε δύο τριτοβάθμια κέντρα αναφοράς, το ένα ήταν στην Αθήνα, το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά, με ιστορία στην ESD, και στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, με ένα νοσοκομείο με μακρά ιστορία όσον αφορά τη CMR. Το χρονικό διάστημα αφορούσε τον Ιανουάριο του 2020 με το Φεβρουάριο του 2022 και περιλάμβανε, όπως είπαμε, πολύποδες με θετικό non-lifting sign, μεγέθους άνω των 25 χιλιοστών, αλλά και αδενώματα τα οποία διηθούσαν την σκολικοειδή ή ακόμα και κόλπωμα. Η μελέτη διενεργήθηκε, όπως είπαμε, από δύο έμπειρους ενδοσκόπους. Η καταστολή των ασθενών πραγματοποιήθηκε με μηδαζολάμι και φεντανίλ, ενώ στους ασθενείς αυτούς χορηγήθηκε και περιχειρητικά τουλάχιστον μία δόση ευρέως φάσματος αντιβιωτικής αγωγής. Η κατηγοριοποίηση των πολυπόδων έγινε με τις γνωστές ταξινομήσεις κατά Paris, JNET, LST, ενώ η ενδοσκόπηση πραγματοποιήθηκε με NPI και White Light. Εδώ αναφέρω μερικά από τα χαρακτηριστικά των ασθενών και των βλαβών. Εδώ σημαντικό να πούμε ότι είπα αρχικά για 14 ασθενείς, οι δύο τελευταίοι εξαιρέθηκαν από τη μελέτη λόγω του ότι, όπως είπε ο κ. Τριμπόνιας χθες, δεν ήταν δυνατή η προσπέλαση του σιγμοειδούς με το FDRT λόγω χρόνιας κολπωματίδας και καθήλωσής του. Όπως βλέπετε και στον πίνακα, υπάρχουν περιστατικά τα οποία αφορούν και σε πολύποδες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, όπως σκολικοειδή και που βρίσκονται σε κολπώματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης, 14 περιστατικό, όπως είπαμε, τα 11 που αφορούσαν EMR με FTRD και τα 3 που αφορούσαν ESD με FTRD, 6 στους 14 ασθενείς, ένα ποσοστό 42,9%, είχε μια διάγνωση, ιστολογική διάγνωση ταφένα καρκινώματος. Άρμιδεν εκτομή είχαμε και στα 3, και στα 3 περιστατικά με ESD, λόγω του ότι η τομή γίνεται εν μπλοκ και δύναται ο ιστοπαθολόγος να μας δώσει αυτά τα όρια, ενώ δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε την άρμιδεν εκτομή σε περιστατικά με EMR λόγω της πίσμιλ φύσης της. Παρ' όλα αυτά είχαμε 100% μακροσκοπική πλήρη αφαίρεση, 100% τεχνική επιτυχία. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το μέσο μέγεθος όσον αφορά στις τεχνικές με EMR FTRD ήταν στο 41,7 χιλιοστά και τον ESD με 31,7 χιλιοστά. Η μέση διάρκεια νοσηλείας για κάθε ασθενή ήταν στις 1,4 ημέρες, ενώ το follow-up που έγινε δεν ανέδειξε οποιαδήποτε υποτροπή. Σωστό να αναφέρουμε ότι ένας στους 14 ασθενείς, η ιστολογική εξέταση δείξε ένα TAF
ένα αδενοκαρκίνωμα high risk grade 2, το οποίο χρειάστηκε να γίνει χειρουργική εκτομή. Όσον αφορά τις αναπληθύμενες ενέργειες, 5 στους 14 ασθενείς ανάφεραν μεταχειρητικό πόνο, που δεν συσχετίστηκε όμως με τις μεθόδους και τις τεχνικές, ενώ υφήθηκε τις επόμενες μέρες με τη χρήση οπιοειδών. Ένα στους 14 ασθενείς παρουσίασε εξκολικοειδίτιδα, η οποία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με τη χορήγηση αντιβιωτικής αγωγής. Εδώ έβαλα κάποιες εικόνες που δείχνουν λίγα πράγματα για την τεχνική, πώς γίνεται η αφαίρεση περιφερικά του πολύποδα για να μικρύνει και να δώσει δυνατότητα της χρησιμοποίησης του FTRT. Τα συμπεράσματα της μελέτης. Οι υβριδικές τεχνικές αυτές διάσωσης αποτελούν ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδοι για την αφαίρεση, όπως είπαμε, δύσκολων πολυπόδων, παχαίως εντέρου, με θετικό το non-lifting sign, η δύσκολη θέση, που δεν επιτρέπουν την αφαίρεσή τους με τις συμβατικές τεχνικές. Και ενώ η ύπαρξη FTRT σε τμήματα που ασχολούνται με την επεμβατική ενδοσκόπηση θεωρείται ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις άλλες συμβατικές τεχνικές για αφαίρεση πολυπόδων που δεν αφαιρούνται διαφορετικά και αποτρέπουν και έτσι αποφεύγει ο ασθενής τη χειρουργική επέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ.